Μετά τις επιχειρήσεις Σκούπα, παλαιότερα το γκρέμισμα, το καταβλισμό και τη δημιουργία πολλών σε όλη την πόλη, σειρά παίρνουν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Πρόκειται για το νέο επιχειρησιακό σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή για την αντιμετώπιση του λαθρομεταναστευτικού κύματος. Σκοπός των αστυνομικών είναι να συλληφθούν οι διακινητές, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι τον διακαή πόθο των οικονομικών προσφύγων, τους στάζουν λάχους με πετραχίλια για να τους αφεμάξουν μεγάλα χρηματικά ποσά για το ταξίδι στην Ιταλία. Άμα το κράτος, ο πρωθυπουργός, θέλει να κάνει δουλειά, πρέπει να κάνει, την κάνει. Αν δεν θέλουν, δεν κάνουν τίποτα. Ιδάλλως αυτό είναι ημίμετρο. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μας κοροϊδεύουν όλους. Η διέλεγχος έχει γίνει σε φορτηγό όχημα, στο οποίο εντοπίστηκαν 20 μετανάστες. Αξιωματικοί της αστυνομίας πάντως εκτιμούν ότι με αυτούς τους ελέγχους θα εντοπιστούν και άλλοι μετανάστες, καθώς για τους περισσότερους διακινητές η Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών είναι ο δρόμος που επιλέγεται για το ταξίδι. Κατά κάποιο τρόπο θα υπάρξουν και κυκλώματα που θα τους φυλάξουν, τι να πω. Αλλά κάτι θα είναι και αυτό, να γίνουν κάποιοι έλεγχοι. Φυσικά. Να αποσοβήσουμε λίγο την κατάσταση. Φυσικά. Οι υπεύθυνοι εκτιμούν ότι αν και εφόσον γίνουν μπλόκα σε εθνικές οδούς, θα λυθεί κατά ένα μεγάλο μέρος το μεταναστευτικό πρόβλημα. Οι περισσότεροι όμως διερωτώνται τι θα γίνουν οι μετανάστες, οι οποίοι ήδη έχουν βρεθεί στην Πάτρα και έχουν δημιουργήσει μικρούς καταβλισμούς σε διάφορα σημεία, τόσο στο κέντρο όσο και στις συνοικίες της αχαϊκής πρωτεύουσας. Οι μετανάστες πάντως που βρίσκονται στην Πάτρα δεν εγκαταλείπουν τις προσπάθειές τους για να ταξιδέψουν στην Ιταλία, με τους λιμενικούς να πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους στον απόπλου των πλοίων, συλλαμβάνοντας πολλούς οικονομικούς πρόσφυγες με πλαστά έγγραφα. Για αυτές τις συλλήψεις, προανάκριση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πατρών. Πάντως, οι απορίες για το πού πάνε οι συλληφθέντες συνεχίζουν να αιωρούνται, ιδιαίτερα για το συντονισμό των επιχειρήσεων. Αναλογιστεί κανείς ότι από την Ιταλία που μας επέστρεψαν 80 Αφγανούς, τους συνόδευαν 57 καραμπινιέροι.